Όλη αυτή η κατάσταση όμως μυρίζει μπαρούτι στην οικονομία του κάθε κράτη, της κάθε χώρας. Δεν είναι μόνο εμείς. Εμείς είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι λόγω του ότι είμαστε νησί και γενικότερα δεν έχουμε ξεφύγει από τις πολύ αυστηρές τιμές που πληρώνουμε για όλα τα εμπορεύματα που έρχονται, γιατί ακόμα υπάρχει το πρόβλημα της διόρυδας του Σουέζ, ότι κάνουν στροφή κτλ. Το θέμα της οικονομίας είναι κάτι που προβληματίζει και το πώς θα εξελιχθεί και η επόμενη μέρα. Τα μέτρα του Υπουργείου Οικονομικών έχουν σταματήσει και ο μηδενικός ΦΠΑ, αλλά και η βοήθεια που δίνεται για το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ότι το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται να βγει με κάτι πιο στοχευμένο. Έχουμε κάτι να πούμε στον κόσμο? Κύριε Αγαπητού, η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, αν δεν κάνω λάθος, διατηρείται. Είναι μέχρι τέλος του μήνα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ναι, αυτό του μήνα. Να σας πω ότι διαρκώς η κυβέρνηση αξιολογεί τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Στο πλαίσιο πάντοτε των δυνατοτήτων μας, γιατί ακριβώς πρέπει να έχουμε υπόψη τις δυνατότητες μας, κύριε Αγαπητού. Μπορεί να προκύψουν συνθήκες όπως είναι η σημερινή, που ζούμε στην περιοχή μας, που οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, τους οποίους δεν μπορείς εύκολα να τους προβλέψεις και θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να έχεις την δυνατότητα εκεί και όπου χρειάζεται, όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες, να παρέμβεις. Και αυτός, αν θέλετε, είναι ο μεσοπρόθεσμος στόχος, ο βραχυπρόθεσμος ακόμη στόχος. Ο στόχος της κυβέρνησης, κύριε Αγαπητού, είναι να προσφέρει στα κυπριακά νοικοκυριά εκείνες τις λύσεις, εκείνα τα εργαλεία που θα μπορέσουν να επιλύσουν με έναν τρόπο μόνιμο πλέον τα ζητήματα που τους απασχολούν. Και γι' αυτό τον λόγο που πολλές φορές εγώ αναφέρω σε αντιπαραβολή την επιδότηση του ηλεκτρισμού, που ήταν μια προσωρινή επιδοματική λύση. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, περιμέναν οι πολίτες να δουν αν θα ανακοινώσει η κυβέρνηση ή όχι με το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Με το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους, με μια μόνιμη λύση, θα μπορούσε και μπορεί 6.000 νοικοκυριά, και αυτό δεν είναι αμεληταίο, είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, χειρονομία που γίνεται στην ενεργειακή μας πολιτική σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κανένας δεν αφιβάλλει γι' αυτό. Απλώς παίρνει πάρα πολλοί κόσμος κάπου που δεν μπορεί να βάλει φωτοβολταϊκά. Δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση για όλους, έχουμε για κάποιους. Αυξάνονται όμως ραγδαία. Ήδη θα επαναπροκηρυχθεί και η δεύτερη φάση του φωτοβολταϊκά για όλους, λόγω του πολύ σε λίγα 24 ώρα. Είχαν εξαντληθεί οι αιτήσεις και αυτό αποδεικνύει την ανάγκη που έχει ο Κύπριος καταναλωτής. Και αυτό μας είναι κάτι που μας ικανοποιεί και βλέπουμε ότι είναι ένα πετυχημένο μοντέλο. Και ως προς τον τρόπο που θα μπορέσει ο καταναλωτής να εγκαταστήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά. Και βεβαίως υπάρχει και το Virtual Net Metering που δίνει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας που δεν έχουν χώρο να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Γίνονται και εδώ ενέργειες, έχουν γίνει βήματα μπροστά και αυτό πρέπει να το πούμε. Όμως, διαρκώς, κύριε Αγαπητού, ναι, αξιολογούνται όλα εκείνα τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Άρα, αυτή δεν μπορεί, όμως, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι, ούτε να πούμε. Προφανώς και δεν θα ανακοινωθεί γιατί κάτι πριν να γίνει. Και να πω και κάτι τελευταίο, κύριε Αγαπητού, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Νομίζουμε και εδώ σε αυτό το στούντιο, όταν ανακοινώθηκαν τα μέτρα επιδότησης για την ακρίβεια, να πούμε ότι από την ημέρα ανάληψης του καθηκόντων αυτής της κυβέρνησης, τα μέτρα που έχουν δοθεί, τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας, ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια. Μάλιστα. Συμπεριλαμβάνουν και το στεγαστικό και την ενέργεια και μια σειρά από σχεδίων, όπως τη επιδότηση του ρεύματος, την επιδότηση των καυσίμων, το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Εκείνο το οποίο όμως θα πρέπει να σημειώσω είναι ότι ενώ βλέπαμε από κάποιους να αμφισβητούν την αξία, την σημασία, το όφελος από την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστού ΦΠΑ, σήμερα βλέπουμε από κάποιους ορισμένους που είναι ήδη να εγκαλούν την κυβέρνηση γιατί είχε καταργήσει αυτό το μέτρο. Άρα θα πρέπει σε κάποια στιγμή να αποφασίσουμε ακριβώς τι θέλουμε. Εμείς ως κυβέρνηση αυτό που θέλουμε. Και εγώ αναφέρθηκα μόνο στο ρεύμα, μη είδατε έτσι. Επειδή είμαι πάρα πολύ ειλικρινή, είναι αλήθεια και το ξέρετε κύριε. Το ξέρω κύριε Αγαπητό. Απλά είναι αυτό που θέλω να πω, ότι η κυβέρνηση αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα και αυτό που μας ενδιαφέρει. Αναφέρεστε στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρέπει να γνωρίζουμε και με συνέπεια, με υπευθυνότητα. Γιατί ακριβώς είμαι βέβαιος ότι κανείς από εμάς, αλλά κανείς δεν θέλει να δει κανένα συμπολίτη του να δοκιμάζεται, να δυσκολεύεται για τα πρώτα αγαθά. Και να πω και κάτι, κύριε Αγαπητού, είχατε πει πριν για το πετρέλαιο. Θα πρέπει να δούμε όμως και ευρύτερα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν στην χώρα μας, μια χώρα με την ευλογία που έχει, ακόμα και ζητήματα προϊόντων του πρωτογενού τομέα, του πρωτογενού τομέα, να πρέπει να εισάγονται μόνο. Και είναι γι' αυτό που προχθές στο Υπουργικό ανακοινώθηκε η στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, γιατί πρέπει να βρούμε τρόπο η χώρα μας πλέον να καταστεί και αυτάρκης αλλά και εξαγωγική στα προϊόντα τα οποία είναι άριστης ποιότητας. Τώρα κάτι θα σας ρωτούσα εγώ και με πήγατε αλλού και το ξέχασα. Σήμερα είναι η συνάντηση του κ.